καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πρώτα αγαπημένα της χρονιάς. Έχω ξεχωρίσει κάποια πραγματάκια που θέλω να σας δείξω από αυτά που αγάπησα πάρα πολύ τον Ιανουάριο. Δεν είναι όλα προϊόντα ομορφιάς, γιατί συνειδητοποίησα ότι στα τελευταία αγαπημένα που έκανα ανέφερα κυρίως προϊόντα ομορφιάς και θέλω να αναφέρω και άλλα πράγματα, γιατί ούτε αυτό το κανάλι είναι ένα κανάλι που θέλω μόνο να σχετίζεται με την ομορφιά, αλλά ούτε και η ζωή μας είναι μόνο σχετική με προϊόντα ομορφιάς και όλα τα σχετικά. Οπότε θα σας πω και κάποια άλλα πραγματάκια που ξεχώρισα μέσα στη χρονιά και δεν, μέσα στη χρονιά λέω, μέσα στο μήνα και δεν έχουν σχέση με ομορφιά. Έχω λίγα πράγματα να σας δείξω από προϊόντα ομορφιάς, γιατί δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, οπότε δεν θέλω να σας δείχνω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Τα πρώτα που ξεχώρισα και θέλω πάρα πολύ να τα αναφέρω, γιατί από την ημέρα που ήρθαν τα χρησιμοποιώ non-stop, είναι τα liquid lipsticks της Jouer. Μου άρεσαν πάρα πολύ το πώς θα αισθάνομαι στα χείλη. Φοράω και τα δύο αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Φοράω και το Petal de Rouge και το Melon από πάνω. Μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ άνετα. Ξεχνάς ότι τα φοράς, τα χρώματα είναι πολύ ευκολοφόρητα. Μπορείς να τα βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε ή βάζω αυτό μόνο του ή το Melon ή και τα δύο μαζί. Μου αρέσει και το ένα πάνω στο άλλο πώς γράφουν. Τα έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Αγαπημένα λοιπόν, πρώτα αγαπημένα για το 2017, τα Liquid Lipsticks από την Jouer. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι μία μάσκαρα. Σας έδειξα στα προηγούμενα αγαπημένα του μήνα ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Better Than Sex από την Too Faced, αλλά την είχα σε μία μικρή συσκευασία και τελείωσε. Πραγματικά την καταευχαριστήθηκα. Παράλληλα με εκείνη είχα αγοράσει και την Velvet Touch από την Art Deco και είναι αυτή που φορά αυτή τη στιγμή και στα μάτια μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, όταν βάλω αυτή τη μάσκαρα, στο τέλος κάνω ένα πέρασμα και με την Push Up Angel από την Maybelline. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη μάσκαρα κάνει κάτι στο οποίο αυτή δεν είναι τόσο καλή. Δεν μεταφέρεται καθόλου. Και όταν λέω καθόλου, όσες ώρες και να τη φοράω, στα δικά μου πολύ λιπαρά βλέφαρα, δεν πρόκειται να μεταφέρει καθόλου χρώμα. Ενώ αυτή μετά το 8ωρο όλο και κάτι θα αφήσει, ιδίως στο κάτω βλέφαρο, έτσι, λίγο χρώμα θα το δω. Με αυτήν τίποτα, οπότε περνάω κανονικά δύο στρώσεις από την Velvet Touch και στη συνέχεια κάνω ένα πέρασμα ιδίως στις άκρες των βλεφαρίδων με την Push Up Angel για να μην μεταφέρεται το χρώμα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Οπότε το βασικό αγαπημένο αυτού του μήνα είναι αυτή εδώ η μάσκαρα, αλλά μου άρεσε πολύ και ο συνδυασμός των δύο. Επόμενο αγαπημένο που έχω να σας δείξω είναι ένα ρούζ το οποίο ενδεχομένως να το έχετε δει πάρα πολύ, γιατί το έστειλαν σε πάρα πολλά κορίτσια, σε πολλές youtubers και bloggers και τα σχετικά, και ενδεχομένως ότι είδατε πολλές. Για εμένα είναι ένα ρούζ που έψαχνα, αλλά δεν ήξερα ότι το έψαχνα, δεν ήξερα καν ότι το είχα ανάγκη, αλλά πραγματικά μου αρέσει τόσο πολύ το πώς γράφει και είναι το California από την Benefit, ενδεχομένως να το μαντέψατε. Μου αρέσει πολύ, αφενός γιατί το άρωμά του είναι απερίγραπτο. Αχ, πραγματικά κάθε φορά που πάω το πρωί να βαφτώ, γιατί από την ημέρα που μου το έστειλαν το φοράω non-stop, και κάθε πρωί που πάω να βάλω το ρούζ και έρχεται αυτό το άρωμα της βανίλιας και του μάγκο, νομίζω μάγκο βανίλια είναι. Πάντως είναι κάτι πολύ γλυκό και πάρα πολύ φρέσκο. Έχει φανταστικό άρωμα πραγματικά. Κάθε φορά λοιπόν που πάω να ετοιμαστώ και έρχεται αυτή η μυρωδιά στην μύτη μου, μου αρέσει τόσο πολύ και μου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι. Οπότε αγαπημένο αφενός γιατί μου φτιάχνει το κέφι κάθε πρωί που το μυρίζω. Αφετέρου γιατί το χρώμα που δίνει νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γλυκό και είναι από τα ρούζ που μου αρέσουν εμένα, που δεν είναι πάρα πολύ έντονα δηλαδή και που δεν μπορεί να κάνεις λάθος φορώντας το. Δηλαδή και πολλές φορές να περάσεις το πινέλο από μέσα, δεν πρόκειται να καταλήξεις σαν κλόν. Και γενικά αυτά τα ρούζ τα αγαπώ πολύ, οπότε μου αρέσει ιδιαιτέρως και το χρώμα του είναι πολύ ευκολοφόρητο, είναι αυτό το ροζ ροδακινή. Το μόνο που δεν μου άρεσε σε αυτό το ρούζ είναι ότι όταν μου το έστειλαν, είχε αυτό το ωραίο ροζ χρώμα, ροδακινό ροζ χρώμα, και από πάνω είχε μία στρώση χρυσή. Ήταν δηλαδή μία μίξη από χρυσό ροζ.
στο πρώτο άγγιγμα που έκανα στο πινέλο, στο πρώτο όμως άγγιγμα που έκανα στο πινέλο και πάω να δοκιμάσω το ρούζ, κοιτάω το κουτάκι και δεν είχε μείνει ούτε ένας κόκκος από χρυσό μέσα. Ήταν πάρα πολύ αστείο γιατί δεν υπέθετα, συνήθως φεύγουν γρήγορα αυτές οι πάνω-πάνω στρώσεις, αλλά δεν υπέθετα ότι θα φεύγει με το πρώτο άγγιγμα. Αλλά συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ωραία ρούζ που έχω δοκιμάσει τελευταία, πάρα πολύ του γούστου μου και πολύ καλοφτιαγμένα. Γενικά μου αρέσουν πολύ και οι συσκευασίες, είναι πολύ ιδιαίτερες και πολύ διαφορετικές από τα υπόλοιπα που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά. Επόμενο αγαπημένο, νομίζω σας το έχω ξαναδείξει, αλλά πραγματικά το φοράω non-stop και νομίζω ότι κάνει φανταστική δουλειά, είναι το Thickening Tonic Spray από την Avida. Το βάζω κάθε φορά που λούζομαι και με βοηθάει πάρα πολύ να νιώθω ότι τα μαλλιά μου ανακτούν τον όγκο τους ή τέλος πάντων έχουν λίγο περισσότερο όγκο από ό,τι έχουν όταν δεν το χρησιμοποιώ. Το βάζω σε νοπά μαλλιά, χωρίζω τα μαλλιά μου και το ψεκάζω και στη συνέχεια τα στεγνώνω και νομίζω ότι τους δίνει πάρα πολύ ωραίο όγκο, έχει ένα πολύ ωραίο γήινο άρωμα, μυρίζει σαν βρεγμένη γη, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω διαφορετικά, κάπως έτσι μυρίζουν και όλα τα προϊόντα της Avida. Μη είχατε ρωτήσει όταν σας τα είχα ξανααναφέρει από πού τα είχα αγοράσει και τα έχω αγοράσει από το Feel Unique. Επόμενο προϊόν είναι πάλι για τα μαλλιά και είναι μια παραγγελία που είχα κάνει πριν περίπου 3 μήνες από το iHerb. Είναι από την Alba Botanica μια μάσκα μαλλιών για ανόρθωση της τρίχας. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί γενικά τα τελευταία χρόνια είμαι σε μια διαδικασία επαναφοράς του μήκους των μαλλιών μου, οπότε είναι μια αρκετά αργή διαδικασία. Προσπαθώ να τα περιποιούμε όσο περισσότερο μπορώ για να τα βοηθήσω να επανέλθουν στην προηγούμενη τους κατάσταση, όσο αυτό είναι δυνατόν. Είναι λοιπόν μια μάσκα με φυτική κερατίνη και έλαιο αργάν, αλλά και πολλά άλλα πολύ πολύ θρεπτικά έλαια, όπως έλαιο χοχόμπα, έχει έλαιο τριαντάφυλλο, έχει έλαιο μάγκο, έχει έλαιο καρύδας, ανανά, από μπρόκολο, από cranberry, από macadamia. Γενικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο πραγματικά μοιάζει σαν βούτυρο στην όψη. Μυρίζει καλά. Δεν ξετρελαίνομαι με τη μυρωδιά του, αλλά ούτε και με χαλάει. Είναι πολύ ωραίο στην υφή, είναι ακριβώς σαν βούτυρο και το βάζω 2 φορές την εβδομάδα στα λουσίματα και τα περνάω από την μέση της τρίχας και σε όλο το υπόλοιπο μήκος μέχρι τις άκρες. Και νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα μαλλιά μου να μην έχουν ψαλίδα, να είναι υγιή, να είναι λαμπερά. Επόμενο αγαπημένο είναι το δαφνέλαιο, το οποίο χρησιμοποιώ πάρα πολύ με μία μπατονέτα στα φρύδια μου κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ πλένω πολύ καλά το πρόσωπό μου, βάζω το σέρουμ μου, την κρέμα μου και την κρέμα ματιών και στη συνέχεια βυθίζω την μπατονέτα μέσα στο μπουκαλάκι και περνάω πάνω από τα φρύδια μου το έλαιο και νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να είναι πιο πυκνά και τα φρύδια, γιατί την ίδια έτσι αρέωση, όχι αρέωση, δεν θα λέγω ότι έχω λιγότερες τρίχες, είναι πιο λεπτές οι τρίχες που έχω δει στα μαλλιά μου, την έχω δει και στα φρύδια μου, οπότε έχω ξεκινήσει αυτήν την αγωγή, θα έλεγα, για τα φρύδια μου και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω κάτι άλλο να σας δείξω από αγαπημένα. Α, ναι, θα το ξέχνω. Κάτι ακόμη που χρησιμοποίησα πάρα πολύ ήταν το Lip Cheat στην απόχρωση Pillow Talk από την Charlotte Tilbury, αυτό εδώ το μολύβι για τα χείλη σε αυτή την πολύ φυσική απόχρωση που είναι πολύ κοντά στο φυσικό χρώμα των χειλιών μου και με βοηθάει πολύ στο να σχεδιάζω πολύ καλά τις γραμμές τις εξωτερικές των χειλιών μου λόγω αυτού. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Γενικά, από όλη την παραγγελία που έκανα από τα Cult Beauty που είχε άλλα 4 liquid lipsticks από την Huda Beauty και από όλα αυτά που μου έστειλαν από τα Sephora, αυτά που έχω ευχαριστηθεί πιο πολύ είναι αυτό από την Charlotte Tilbury και από την Jouer, τα liquid lipsticks. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα και ίσως γι' αυτό, γιατί σαν υφές γενικά είναι πολύ καλά και τα υπόλοιπα. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αγαπημένα που δεν έχουν καμία σχέση με ομορφιά ή με υγεία, αλλά είναι πράγματα που μου έφτιαξαν τη διάθεση και με έκαναν να αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα τον προηγούμενο μήνα. Πρώτο non-beauty αγαπημένο για τον Ιανουάριο είναι οπωσδήποτε το πέστο με ντουντού. Πόσο έχω γελάσει με αυτό το παιχνίδι
αυτόν τον μήνα δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Είναι επί της ουσίας αυτό το παιχνίδι που έπαιζαν και στην εκπομπή που παρουσίαζε η Σμαράγδα Καρύδη, όπου πρέπει να διαβάσεις τον τίτλο ενός τραγουδιού. Παραδείγματος χάρη εδώ λέει το «Πάμε ψυχή μου» του Νίκου Βέρτη και από κάτω το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Πάμε για τρέλες σε γέλες», «Έψες αγάπη να θυμίζεις» και το «Tonight» από Ρίμον. Οπότε παίρνεις μια κάρτα, έχεις φτιάξει την ομάδα σου ή παίζεις ατομικά, διαλέγεις και μια κατηγορία, ένα χρώμα δηλαδή, και όποιο τραγούδι σου τύχει πρέπει να το τραγουδήσεις μόνο με ντουντού, δηλαδή το ρυθμό του τραγουδιού μόνο με ντουντού. Το έχουμε παίξει με όλες τις παρέες, με πολλές και διαφορετικές, και όλοι το έχουμε καταευχαριστηθεί, έχουμε πεθάνει στα γέλια. Το προτείνω, είναι ένα εξαιρετικά οικονομικό παιχνίδι, νομίζω ότι στοίχιζε 10 ευρώ στα Jumbo ή κάτι τέτοιο. Το παίρνουμε παντού μαζί μας και έχουμε γελάσει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Την πρώτη φορά που παίξαμε, δεν μπορούσα να πω ποιο είναι το τραγούδι, γιατί ο σκοπός είναι να το τραγουδήσει ο άλλος με ντουντού και εσύ να βρεις ποιο είναι το τραγούδι. Δεν μπορούσα να το πω γιατί έκλαιγα από τα γέλια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σας το προτείνω αν θέλετε κάτι για να περνάτε έτσι ωραία με τις παρέες σας και με τους φίλους σας. Το επόμενο που θέλω να σας αναφέρω είναι μια σειρά, είναι το Grand Hotel, είναι μια ισπανική σειρά που είναι μυστηρίου επί της ουσίας και εποχής, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσεται. Έχει γρήγορο σενάριο, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη σεζόν που βρίσκομαι εγώ μέχρι στιγμής, γιατί έχει αρκετά επεισόδια κάθε σεζόν. Και μου κρατάει το ενδιαφέρον, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς εξελίσσεται το πράγμα και κάνω έτσι και μια εξάσκηση στα ισπανικά μου που τα έχω αφήσει λιγάκι τα τελευταία χρόνια, οπότε μου αρέσει πολύ και την έχω απολαύσει. Αν σας αρέσουν οι σειρές μυστηρίου, νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Και η επόμενη ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ δεν είναι το La La Land. Προφανώς μου άρεσε και το La La Land, ήταν πολύ ιδιαίτερη σαν ταινία και είναι από τις ταινίες αυτές που σου αφήνουν ένα πολύ γλυκό συνέστημα και σε κάνουν να νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη ζωή. Μπορείς να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι. Φυσικά λοιπόν μου άρεσε και το La La Land. Αλλά νομίζω ότι η αγαπημένη μου ταινία για το μήνα που μας πέρασε είναι το Truman. Και είναι μια ισπανική ταινία επίσης, με πρωταγωνιστή τον Ricardo Darín, που είναι ένας σπουδαίος ισπανός ηθοποιός. Και είναι πολυβραβευμένη ταινία. Νομίζω ότι δεν είναι τωρινή, είναι του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι πολύ αξιόλογη ταινία που αγγίζει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, που είναι ο καρκίνος, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα για πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά καταφέρνει να μην κάνει την ταινία να είναι στενάχωρη. Τα μηνύματα που στέλνει, τα στέλνει πάρα πολύ ωραία, κυρίως αναφέρεται στην ανδρική φιλία, στα συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος που ξέρει ότι είναι κοντά στο τέλος της ζωής του, τις εναλλαγές των συναισθημάτων που έχει. Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένη και εξού και πολύ βραβευμένη σαν ταινία, οπότε γενικά σας την προτείνω. Πάρα πολύ καλή ταινία για τα δικά μου γούστα τέλος πάντων. Οπότε ναι, σας είπα για το Grand Hotel, για το Truman και το La La Land, μην το αφήσω απ' έξω, ήταν επίσης μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Επίσης αγαπημένη σειρά για τον προηγούμενο μήνα, το Sherlock Holmes. Είμαι φανατική Sherlock Holmική, φανατική σε όλα. Αγαπώ πάρα πολύ το έργο του Sir Arthur Conan Doyle. Έχω τα άπαντα του Sherlock Holmes, μου αρέσει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι η σειρά του BBC είναι η καλύτερη με διαφορά, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είδα και την τελευταία σεζόν που βγήκε τώρα, ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια, γιατί δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν μου άφησε πολλές ελπίδες στο τέλος, αλλά πολύ καλοφτιαγμένη, καταπληκτική σειρά, την αγαπώ απλά. Και για το τέλος σας άφησα το αγαπημένο μου μαγαζί, που θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό να σας το αναφέρω, γιατί είναι το αγαπημένο μου μαγαζί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όσον αφορά τα steak houses. Είναι ένα μαγαζί που ανακάλυψα πριν από 2 χρόνια. Ανακαλύψαμε, δεν το ανακάλυψα μόνη μου. Πριν από 2 χρόνια τυχαία. Θέλαμε να πάμε σε ένα άλλο μαγαζί στην περιοχή. Βρίσκεται στα Άνω Πετράλωνα. Ψάχναμε να βρούμε λοιπόν ένα άλλο μαγαζί, αλλά για κάποιο λόγο στο Google έβγαινε σε λάθος διεύθυνση, οπότε δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Και τελικά καταλήξαμε στην εκεί περιοχή και μας άρεσε αρκετά το πώς ήταν αυτό το μαγαζί απ' έξω. Και επιλέξαμε να πάμε εκεί για φαγητό.
και μας άρεσε πάρα πολύ, μπήκε στην καρδιά μας, πάρα πολύ καλό steakhouse, εξαιρετική ποιότητα, σχέση ποιότητας τιμής, πραγματικά εξαιρετική, γιατί υπάρχουν και άλλα πολύ καλά steakhouses όπως το Base Grill ή το Vezené, αλλά είναι πιο ακριβά εστιατόρια. Αυτό έχει εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, δεν υπάρχει κανείς με τον οποίο να έχουμε πάει εκεί, γιατί από τότε έχω πάει με πάρα πολλές παρέες στο κρέας και να μην μείνουν όλοι εξαιρετικά ευχαριστημένοι, να μην θέλουν να επιστρέψουν εκεί και να μην το βάλουν και εκείνοι στην καρδιά τους. Οπότε αν θέλετε να φάτε καλό κρέας και πολύ καλό μαγειρεμένο φαγητό μέσα σε ξυλόφουρνο φτιαγμένα όλα και με μια φανταστική ταράτσα για το καλοκαίρι που είσαι στα Άνω Πετράλων, να νομίζω ότι είσαι σε κάποιο νησί, πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και αυτά ήταν τα αγαπημένα μου για το μήνα που μας πέρασε. Ελπίζω να σας άρεσαν και να μην σας κούρασα. Αν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε το like και επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο από μένα. Αυτά για τώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά!